Κοιτάξτε, άμα είναι να πάμε εκεί πέρα στο Κωνσταντινίδη, θα τους πινακίδες. Πού θα πάμε. Πού θα πάμε. Λίγο εδώ, έτσι εδώ. Έτσι εδώ. Έτσι εδώ. Εκεί στην πινακίδα, αλλά άμα πατήσεις, θα μου πεις να μιλάω κιόλας. Εντάξει. Έτσι. Τα γάστρα. Ναι. Όταν έχει κόκκινο, παίρνει! Όταν... Τι μέσα να είναι το κόκκινο. Άμα το πατήσεις και βγει έξω, έχει σταματήσει. Μέσα είναι ένα αγόρι. Ναι. Πάλι ξέρω πως θα δω. Ζουμάρσεις λίγο την εικόνα, να πούμε που είμαστε. Εάν πες αυτή τη στιγμή, έλα πιο κοντά για να μιλήσουμε λίγο. Εντάξει, δεν μιλήσω. Έλα. Μπορεί κομμωδία, τι έπαιζε. Όχι, γιατί μου λέει ότι. Αν πας 3 λεπτά και μετά έρθεις να καθίσεις σε τραπέζι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στα Πριόνια, σε υψόμετρο, πόσο είμαστε προς εδώ, 1100 μέτρα, και ετοιμαζόμαστε να ανεβούμε για το καταφύγιο Ζουλώτα. 200 μέτρα. Πατάς τώρα. Ναι. Έτσι, στα 200 μέτρα που εκεί θα γίνει η διανυκτέρευση. Ετοιμαζόμαστε, σε λίγο τώρα θα πάρω κι εγώ να τραβήξουμε και τον κύριο Χίτα. Και σε 5 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για να χώρισουμε με τα σακίδια μας. Είστε τώρα. Το παρτίζει. Μπράβο, γράφει. Παντό. Να μου πάνε αυτό σου μάρει λίγο. Ναι, ναι. Κάντε αυτό λίγο, δηλαδή πώς είναι. Ζου μάρει. Πάρε και κανένα άλλο που θα πάω να συνέλθεις. Και μετά κατέβαινε σήμα σιγά σιγά. Τι κάνεις, τι κάνεις το προσοχή. Εντάξει είμαστε. Ναι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στα Πριόνια. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή αναφοράμε για Ζουλώτα. Το καταφύγιο Ζουλώτα. Το υψόμετρο αυτή τη στιγμή είναι, πού βρίσκεται. Τι υψόμετρο έχουμε. Χίλια πόσο. Χίλια εκατό. Χίλια εκατό είμαστε. Να πιούμε και το τελευταίο νερό για να γίνει αναφορά. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Είναι το τελευταίο νερό που πίνουμε για να αναχωρήσουμε για το Ζουλώτα. Παγωμένο νερό, ωραίο. Για να πιω και εγώ λίγο νερό και μετά αναφοράμε, Άργυρη. Ωραίο. Το πιο ωραίο νερό που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι στα Πριόνια. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πάνω είναι η δύσκολη διαδρομή που θα συναντήσουμε. Λοιπόν. Εντάξει. Πάμε μαλάκα το σωτήρι εδώ, εντάξει. Ναι. Να μην μιλάμε τόσο μαλάκα. Πατάς κοκκινό, όχι. Πατάς ρε. Εδώ. Θα το πατάς. Όχι, έλα λίγο να βγάλεις... Α, θα πήγες, θα βγάλει σε στέγη. Έλα! Έτσι, έχω... έχω και ένα φακό ακόμη στο... Πουλή ανηφόρα! Έλα, από εκεί θα πάμε. Πού είναι ο Κώστας. Όταν ανάβει το κόκκινο φωτάκι τραβάει, έτσι. Παρέας ακόμα... εντάξει. Ε! Γιατί το πήρες το Κώστα, ναι! Όταν ανάβει το κόκκινο τραβέ... Ναι, 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 τι έγινες, τι έγινες! Βράχει και λίγο μόνο, εντάξει, πήγα να τη βρεις από κάτω. Όχι τώρα, εντάξει. Θέλω να μας πω, τι απαντήσω. Έτσι όπως είστε, παιδί μου. Άντε, άστε. Κάτσε, μην τελειώσεις. Πάνω που γέλλονται. Προχώρα, σε προχώρα, σε καλύπτω εγώ. Εδώ μου χαράς. Ναι, μέσα το πρόβλημα. Ναι, άρα κλείσατε.
Για να πάρουμε καμιά τεμίδικα προς τα πάνω. Πες ότι είμαστε στο καταφύγιο του Ζουλώτα. Αυτό το λες εσύ εγώ. Ναι, βρισκόμαστε στο καταφύγιο του Ζουλώτα αυτή τη στιγμή. Το υψόμετρο είναι 2%. Όπου το πρωί θα συνεχίσουμε να ανέβουμε στο Μύτικα. Όπου ο Μύτικας είναι από την άλλη μεριά από εκεί. Όπως θα δούμε τώρα εδώ. Όπως θα δούμε τώρα, ναι. Δούμε τώρα και το πρωί θα αναχωρήσουμε στις 6.30 ώρα για την κορυφή. Ο κύριος είναι μεγάλη, δεν έχει καθόλου μπαταρία. Μπαταρία δεν έχει καθόλου. Πού τι είναι ο κύριος, δεν έχει καθόλου μπαταρία. Δεν έχει καθόλου μπαταρία. Στη Μύτικα πάνω. Ναι. Αυτή λέει ότι μου τη φόρτωσε. Βάλε το κλειδί, πώς θα το βάλεις. Δεν έχει καθόλου. Τουλάχιστον στο Μύτικα πάνω θα βάλουμε. Να φαίνεις τον τέρχης τα βόρμα. Ωραία, μην μιλάς αγόρι μας, ε. Μπορεί να βάζεις κινήσεις εδώ μέσα, έλα πάμε. Πολλά φιδεράδες. Έλα, από εδώ. Ξεκίνησα εγώ, σιγά σιγά. Ωχ, τι τραβάμε. Ανηφόρα που λέει εδώ μαρτυράμε. Δεν κοιτάω το φακό, είπαμε. Πόσο είμαστε εδώ υψόμετρο, Σεργιό? Εδώ είμαστε στο 2811, η ονομασία λέγεται Κακιά Σκάλα, όπου μετά από εδώ συνεχίζουμε και πάμε για το Μύτικα, που η κορυφή του Μύτικα είναι 2917. Τώρα θα κατέβουμε εδώ κάτω μέσα στο Λούκι. Πόσο Λούκι? Βασικά είναι πιο επικίνδυνο το μέρος, από την Κακιά Σκάλα. Μέχρι εδώ είμαστε πολύ σίγουροι. Και βλέπουμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη. Δεν ξέρουμε τώρα στο Μύτικα τι θα συναντήσουμε, αν θα συναντήσουμε χιόνι ή βροχή. Αργεί λίγο πιο πάνω. Ναι. Η βροχή. Κάνει πάρα πολύ γρήγορο, βες. Ναι, κάνει πάρα πολύ γρήγορο. Μιλάς και σήμερα, μίτα. Άσχετο πέσα λίγο με το φαλελάκι. Θέλουμε να ανάψουμε φωτιά. Να περάσω κι εγώ με το διάφορο. Διότι δεν βλεπόμαστε από την ομίχλη. Αυτά. Λοιπόν, άντε. Καλό δρόμο να έχουμε μέχρι το Μύτικα. Εντάξει, να πάμε πολύ καλά και να επιστρέψουμε πάλι καλά. Τι έγινε. Ναι, σε βλέπω, ναι. Στο Μύτικα, τράβαση. Στο Μύτικα. Κάνει φοβερό κρύο γιατί έχει πάρα πολύ ομίχλη. Το υψόμετρο είναι 2.917 μέτρα. Τα χέρια μας έχουν παγώσει. Οι συνθήκες είναι πολύ αντίξουες και προσπαθούμε τώρα να ζεσταθούμε λιγάκι για να ξανακατεβούμε κάτω. Όπως είπαμε, έχει υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη. Κρύο κάνει. Και τι να κάνουμε τώρα, αφού έχουμε φτυλώξει, ήρθαμε εδώ. Εντάξει, πάμε και στη σημαία πάνω. Ναι, ναι. Το υψόμετρο εδώ στο Μύτικα είναι 2.917. Είμαστε στην κορυφή ακριβώς τώρα. Στην Μύτικα. Στην κορυφή του Ολύμπου. Στην κορυφή του Ολύμπου είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που είμαστε εμείς. Όπως βλέπετε, αν φέρετε μέσα, έχει πάρα πολύ ομίχλη και ούτε μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά από πολύ το κρύο. Ωραία, πάντως εδώ μέσα είναι ένα χάος. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα γιατί πέφτουμε κάτω. Οπότε καλά είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε λόγω κρύου. Κάναμε τα χέρια έτσι να σταθούμε λιγάκι. Ιούλιος μήνας 14 του μηνός. Και εδώ είμαστε 3 κάτω του μηδέν. Ναι, το κρύο είναι πάρα πολύ τσοχτερό. Πιστεύουμε τώρα στην πορεία που θα ξαναγυρίσουμε πίσω πάλι. Να έχουμε καλό δρόμο, διότι υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη και δυσκολευόμαστε λίγο στα επικίνδυνα μέρη. Πιστεύουμε να φτάσουμε, εντάξει. Είσαι ωραίος, μεγάλη έφερες να μου λέει. Είσαι ωραίος. Είμαι πάνω στο Μύτικα. Παίρνω ένα σημείο κάτω από το Μύτικα που λέγεται Λούκι. Βασικά αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ομίχλη και πάρα πολύ αέρα. Δεν
μπορούμε να κατηθούμε πάρα πολύ εδώ πάνω, διότι έχει πολύ αέρα και πρέπει δηλαδή να φύγουμε αυτή τη στιγμή γιατί κάνει πάρα πολύ. Εγώ η τρίτη μου συνεχές φορά που έχουμε μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο και είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που έρχομαι και αυτή την ημέρα σήμερα ο καιρός είναι πάρα πολύ χάλια. Δύο φορές που ήρθα ήταν πάρα πολύ καλός, είχε ήλιο. Σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο και είναι χάλιο ο καιρός. Λοιπόν, κατέβαινε. Ναι. Έλα, πού είσαι τώρα αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα σημείο λίγο επικίνδυνο, κάτω από το Μύτικα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι τα χέρια μας είναι πολύ παγωμένα, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι γύρω στο μηδέν. Θα είσαι πάντα πατημένος. Πατημένος είναι, έχετε κοκκινά. Ναι, έλαση. Πολύ ωραία. Προσοχή εδώ τώρα. Πολύ διότι, ωραία, μπράβο. Διότι υπάρχει κομμάτι επικίνδυνο. Μη σαλτάρουμε κάτω και πέσουμε και σκοτωθούμε. Υπήρχαν και πιο επικίνδυνα σημεία που εντάξει δεν μπορέσαμε να τα παράμε λόγω καιρού. Ωπα, εντάξει. Αστέριο! Ναι! Μπράβο! Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο εδώ. Λέγονται καζάνια, οπότε εδώ μέσα είναι ένα χάος. Επικρατεί πάρα πολύ ομίχλη. Δεν είναι να πάμε ούτε ένα βήμα πιο κάτω, διότι πάμε για τα καζάνια. Τώρα προσέχουμε λίγο, είναι πιο βάτο το μέρος. Πάμε λίγο πιο καλά. Και Κατέβαινε. Ναι. Ωραία. Καλά. Εντάξει ρε. Ναι, ήρθα. Πολύ κρύο! Κρατώ την κάμερα και κρυώνω! Κοντινός τελειά έτσι! Τα μαλλιά έτσι! Τέλει! Έλα Στέλιο, πες μου είσαι τώρα! Τώρα είμαι κάτω από το Μύτικα, είμαι σε ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο! Έχει... Χρειάζεται να ρίχεις εδώ πέρα, αναρρίχεις κανονικά, διότι οι πέτρες είναι επικίνδυνες. Κάνει και πολύ κρύο. Μαλάκα, να βγάλουμε το καπάκι. Έλα, να σου πω πως θα κάνεις. Περίμενε. Πράγμα. Ωραία. Ωραία, περίμενε. Στέλιο. Ωραία. Κοίταξε, άμα είναι
να πάμε εκεί πέρα στο... πώς το λένε, όχι τους πινακίδες. Εκεί στην πινακίδα, αλλά άμα πατήσα μου πεις να μιλάω κιόλας. Εντάξει. Έτσι. Τα γάστρα. Ναι. Όταν έχει κόκκινο, παίρνει. Όταν. Χρειάζεται να είναι το κόκκινο. Άμα το πατήσει και βγει έξω, έχει σταματήσει. Μέσα είναι ένα αγόρι. Ναι. Πάλι ξέρω πως θα δω, ζουμάρσε λίγο την εικόνα να πούμε που είμαστε. Εάν πες αυτή τη στιγμή, έλα πιο κοντά για να μιλήσουμε λίγο. Εντάξει, δεν μιλήσω. Έλα. Βοβή κομμωδία, τι να πες. Όχι, γιατί βοβή, βοβή. Αν πας τρία λεφτά και μετά έρθεις κάτι σε τραβή του σύντρου. Λέγε. Λοιπόν, είμαστε στα Πριόνια. Σε υψόμετρο, πόσο είμαστε προς εδώ. 1100 μέτρα. Και ετοιμαζόμαστε να ανοιγούμε για το καταφύγιο Ζουλώτα. 200 μέτρα. Πατάς τώρα. Ναι. Έτσι, στα 200 μέτρα που εκεί θα γίνει η διανυκτέρευση. Ετοιμαζόμαστε, σε λίγο τώρα θα πάρω και εγώ να τραβήξουμε και τον κύριο Χίτα. Και σε 5 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για να χώρισουμε με τα σακίδια μας. Πείστε τώρα. Το πατήσεις. Μπράβο, γράφει. Παντώ. Από πάνω αυτό ζουμάρει λίγο. Ναι, ναι. Κάντε αυτό λίγο, δηλαδή, πώς είναι. Ζουμάρε. Υπάρχει κανένα άλλο που θα πάω να συνέλθω. Και μετά κατέβαινε σήμα σιγά σιγά. Τι κάνεις, τι κάνεις το προσοχή. Εντάξει είμαστε. Ναι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στα Πριόνια. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή αναφοράμε για Ζουλώτα. Το καταφύγιο Ζουλώτα. Το υψόμετρο αυτή τη στιγμή είναι, πού βρίσκεται, τι υψόμετρο έχουμε. 1000 πόσο. 1100. 1100 είμαστε. Ναι. Και πατάμε. Να πιούμε και το τελευταίο νερό για να γίνει αναφορά. Βλέπεις, βλέπεις. Είναι το τελευταίο νερό που πίνουμε για να αναχωρήσουμε για το Ζουλώτα. Παγωμένο νερό, ωραίο. Πιες, πιες. Για να πιέσω εγώ λίγο νερό και μετά αναφοράμε, Άργυρη. Ωραίο. Το πιο ωραίο νερό που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι στα Πριόνια. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πάνω είναι η δύσκολη διαδρομή που θα συναντήσουμε. Λοιπόν. Εντάξει. Πάμε μαλάκα το σωτήρι εδώ, εντάξει μου. Να μην μιλάμε τόσο μαλάκα. Πατάς κοκκινό, όχι. Πατάς ρε. Εδώ. Θα το πατάς. Όχι, έλα λίγο να βγάλεις... Α, πήγες, θα βγάλει σε στέγη. Έλα! Έτσι, έχω και ένα... και ένα φακό ακόμη στο... Πού είναι η ανηφόρα! Έλα, από εκεί θα πάμε. Πού είναι ο Κώστας. Όταν ανάπτει το κόκκινο φωτάκι τραβάει, έτσι. Παρέας ακόμα... εντάξει. Ε! Γιατί του πήρες το Κώστα, ναι! Όταν ανάπτει το κόκκινο τραβάει... Ναι, ναι. Φα, τι έγινες, τι έγινες. Βράχει και λίγο μόνο, εντάξει. Πήγα από τη βρύση από κάτω. Όχι τώρα, εντάξει. Έτσι όπως είστε, παιδί. Κάτσε, μην την ρίξω. Που γέλαγε. Έχω μέσα να παραγγείλω στα σελάδα. Καλύπτω εγώ. Άρα κλείσατε στο τραπέζι, αλλά... Δεν πάρουμε καμιά τεμήτικα από σαφάνι. Πες ότι είμαστε στο καταφύγιο του Ζουλώτα. Αυτό το λες εσύ, εγώ. Ναι, βρισκόμαστε στο καταφύγιο του Ζουλώτα αυτή τη στιγμή.
Το υψόμετρο είναι 2%. Όπου το πρωί θα συνεχίσουμε να ανέβουμε στο Μύτικα. Όπου Μύτικα είναι από την άλλη μεριά από εκεί. Όπως θα δούμε τώρα εδώ. Όπως θα δούμε τώρα, ναι. Δούμε εδώ πέρα και το πρωί θα αναχωρήσουμε στις 6.30 ώρα για την κορυφή. Ο καιρός είναι καλύτερος. Δεν έχεις καθόλου μπαταρία. Μπαταρία έχεις καθόλου. Πού τι είναι ο καιρός, σοβαρά. Έχεις καθόλου μπαταρία. Τελείως σοβαρά. Έχεις στο Μύτικα πάνω. Ναι. Αυτή λέει ότι μου τη φόρτωσε. Βάλε το κλειδί, πώς θα το βάλεις. Έχεις καθόλου. Τουλάχιστον στο Μύτικα πάνω, αλλά ναι. Απλώς τρεμάμε τον πρόεδρο να μας να φαίνεις τον τέρχη στα βόρεια. Τώρα μην μιλάς αγόρι μου, μπορεί να βάλεις και εσύ εδώ μέσα, έλα πάμε. Πολλά φιλαράδες. Έλα από εδώ. Ξεκίνησα εγώ, σιγά σιγά. Ωχ, τι τραβάμε. Ανηφόρα που λέει εδώ μαρτυράμε. Δεν κοιτάω το φακό, είπαμε. Πόσο είμαστε εδώ υψόμετρο, Σεργιό? Εδώ είμαστε στο 2811. Η ονομασία λέγεται Κακιά Σκάλα. Όπου μετά από εδώ συνεχίζουμε και πάμε για το Μύτικα. Που η κορυφή του Μύτικα είναι 2917. Τώρα θα κατέβουμε εδώ κάτω μέσα στο Λούκι. Βασικά είναι πιο επικίνδυνο το μέρος από την Κακιά Σκάλα. Μέχρι εδώ είμαστε πολύ σίγουροι. Και βλέπουμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη. Δεν ξέρουμε τώρα στο Μύτικα τι θα συναντήσουμε, αν θα συναντήσουμε χιόνι ή βροχή. Αργεί λίγο πιο πάνω. Ναι, η βροχή. Κάνει πάρα πολύ γρήγορο, βες. Ναι, κάνει πάρα πολύ γρήγορο. Μιλάς και σήμερα, μήτα. Άσχετο πέσα λίγο με το σαλελάκι. Να ανάψουμε φωτιά. Να περάσω κι εγώ με το διάφορο. Διότι δεν βλεπόμαστε από την ομίχλη. Αυτά. Λοιπόν, άντε. Καλό δρόμο να έχουμε μέχρι το Μύτικα. Εντάξει, να πάμε πολύ καλά και να επιστρέψουμε πάλι καλά. Τι έγινε? Ναι, σε βλέπω, ναι. Στο Μύτικα, τράβαση. Στο Μύτικα. Κάνει φοβερό κρύο γιατί έχει πάρα πολύ ομίχλη. Το υψόμετρο είναι 2.917 μέτρα. Τα χέρια μας έχουν παγώσει. Οι συνθήκες είναι πολύ αντίξουες και προσπαθούμε τώρα να ζεσταθούμε λιγάκι για να ξανακατεβούμε κάτω. Όπως είπαμε, υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη. Κρύο κάνει και τι να κάνουμε τώρα αφού έχουμε φιλόξει να χειριστούμε εδώ. Εντάξει, πάμε και στη σημαία πάνω. Ναι, το υψόμετρο εδώ στο Μύτικα είναι 2.917. Είμαστε στην κορυφή ακριβώς τώρα, στην Μύτικα. Στην κορυφή του Ολύμπου. Στην κορυφή του Ολύμπου είναι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε εμείς. Όπως βλέπετε, αν φέρετε μέσα, έχει πάρα πολύ ομίχλη και ούτε μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά από το πολύ το κρύο. Ωραία, πάντως εδώ μέσα είναι ένα χάος. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα γιατί πέφτουμε κάτω. Οπότε καλά είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε λόγω κρύου. Κάναμε τα χέρια έτσι να σταθούμε λιγάκι. Ιούλιος μήνας 14 του μηνός και εδώ είμαστε 3 κάτω του μηδέν. Ναι, το κρύο είναι πάρα πολύ τσοχτερό. Πιστεύουμε τώρα στην πορεία που θα ξαναγυρίσουμε πίσω πάλι να έχουμε καλό δρόμο, διότι υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη και δυσκολευόμαστε λίγο στα επικίνδυνα μέρη. Πιστεύουμε να φτάσουμε, εντάξει. Ωραία. Είσαι ωραίος, μεγάλη έφραση να μου λέει. Είσαι ωραίος. Είμαστε πάνω στο Μύτικα. Παίρνω ένα σημείο κάτω από το Μύτικα που λέγεται Λούκι. Βασικά αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ομίχλη και πάρα πολύ αέρα. Δεν μπορούμε να κατηθούμε πάρα πολύ το πάνω, διότι έχει πολύ αέρα και πρέπει δηλαδή να φύγουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ είναι η τρίτη μου συνεχή.
τελευταίας φορά που έχουμε μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο και είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που έρχομαι και αυτή την ημέρα σήμερα πληρώσουμε πάρα πολύ χάλια. Δύο φορές που ήρθα ήταν πάρα πολύ καλός, είχε ήλιο. Σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο και είναι χάλια ο καιρός. Λοιπόν, κατέβαινε. Ναι. Έλα, πού είσαι τώρα τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα σημείο λίγο επικίνδυνο, κάτω από το Μύτικα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι τα χέρια μας είναι πολύ παγωμένα, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι γύρω στο μηδέν. Θα είσαι πάντα πατημένος. Πατημένος είναι, έχετε κοκκινό. Ναι. Πολύ ωραία. Προσοχή εδώ τώρα. Πολύ ωραία, μπράβο. Διότι υπάρχει κομμάτι επικίνδυνο. Εμείς σαλτάρουμε κάτω και πέσουμε και σκοτωθούμε. Υπήρχαν και πιο επικίνδυνα σημεία που εντάξει, δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε λόγω καιρού. Ωραία, εντάξει. Στέργιο! Ναι! Μπραβό! Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο εδώ. Λέγονται καζάνια, οπότε εδώ μέσα είναι ένα χάος. Επικρατεί πάρα πολύ ομίχλη. Δεν είναι να πάμε ούτε ένα βήμα πιο κάτω, διότι πάμε για τα καζάνια. Τώρα προσέχουμε λίγο, είναι πιο βάτο το μέρος. Πάμε λίγο πιο καλά. Κατέβαινε. Ναι. Ωραία. Καλά. Εντάξει, ρε. Ναι, είσαι. Έχεις πάνω. Έλα, πάνω το σάντρο, το κατέβαινε. Προχώρα! Έχω παγώ στα χέρια μου τη στιγμή από το κρύο. Αν βρεθεί καιρός, θα ήθελα να πάει στη συγκυρία από το Μύτικα. Πω! Κατεβαίνουμε σιγά σιγά για να πούμε πάλι κακιά σκάλα στην αρχή για να πούμε ζουλότα. Πολύ αργύρι, πολύ κρύο. Κρατώ την κάμερα και κρυώνω. Κοντινός τελειά έτσι. Τα μαλλιά έτσι. Τέλει. Έλα Στέργιο, πες μου είσαι τώρα. Τώρα είμαι κάτω από το Μύτικα, είμαι σε ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει... Χρειάζεται να ρίχεις εδώ πέρα, αναρίχεις κανονικά, διότι οι πέτρες είναι επικίνδυνες. Κάνει και πολύ κρύο. Να βγάλουμε το καπάκι. Έλα, σκούπα σε πέρα. Περίμενε. Περίμενε. Κοίταξε, άμα είναι να πάμε εκεί πέρα στο Κωνσταντινίδη, θα τους πινακίδες. Πού είναι εδώ πάνω. Λίγο εδώ, έτσι εδώ. Μέσα κοντά. Έτσι εδώ.
Εκεί στην πινακίδα, έλα, άμα πατήσεις, μου πεις να μιλάω κιόλας. Εντάξει. Έτσι. Τα βάζεις τώρα. Ναι. Όταν έχει κόκκινο, παίρνει. Όταν. Ποιος είναι το κόκκινο. Άμα το πατήσεις και βγει έξω, έχει σταματήσει. Μέσα είναι ένα αγόρι. Ναι. Πάλι ξέρω πως θα δω, ζουμάρσεις λίγο την εικόνα, να πούμε που είμαστε. Εάν θες αυτή τη στιγμή, έλα πιο κοντά για να μιλήσουμε λίγο. Έλα, βοβή κομμωδία, τι να πες. Όχι, γιατί μου δει όλοι. Αν πας τρία λεφτά και μετά έρθεις κάτι σε τραβή του σύνδεση. Λοιπόν, είμαστε στα Πριόνια. Σε υψόμετρο, πόσο είμαστε εδώ. 1100 μέτρα. Και ετοιμαζόμαστε να ανεβούμε για το καταφύγιο Ζουλώτα. 200 μέτρα. Πατάς τώρα. Ναι. Έτσι, στα 200 μέτρα που εκεί θα γίνει η διανυκτέρευση. Ετοιμαζόμαστε, σε λίγο τώρα θα πάρω και εγώ να τραβήξουμε και τον κύριο Χίτα. Και σε 5 λεφτά θα είμαστε έτοιμοι για να χώρισε με τα σακίδια μας. Είσαι τώρα. Το πατήσεις. Μπράβο, γράφει. Παντώ. Θα μου πάνε αυτό σου μάρει λίγο. Ναι, ναι. Κάντε αυτό λίγο, να δεις πώς είναι. Ζουμάρε. Πάρε και κανένα άλλο που θα πάω να συνέλθεις. Και μετά κατέβαινε σήμα σιγά σιγά. Τι κάνεις, τι κάνεις το προσοχή. Εντάξει είμαστε. Ναι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στα Πριόνια. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή αναφοράμε για Ζουλώτα. Το καταφύγιο Ζουλώτα. Το υψόμετρο αυτή τη στιγμή είναι, πού βρίσκεται. Τι υψόμετρο έχουμε. Χίλια πόσο. Χίλια εκατό. Χίλια εκατό είμαστε. Να πιούμε και το τελευταίο νερό για να γίνει αναφορά. Βλέπεις, βλέπεις. Είναι το τελευταίο νερό που πίνουμε για να αναχωρήσουμε για τον Ζουλώτα. Παγωμένο νερό, ωραίο. Για να πιω και εγώ λίγο νερό και μετά αναφοράμε, άγγιρι. Ωραίο. Το πιο ωραίο νερό που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι στα Πριόνια. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πάνω είναι η δύσκολη διαδρομή που θα συναντήσουμε. Λοιπόν. Εντάξει. Πάμε μαλάκα, το συνδέδω, εντάξει είναι. Να μην μιλάμε τόσο μαλάκα. Πατάς κοκκινό, όχι. Πατάς ρε. Θα το πατάς. Όχι, έλα λίγο να βγάλεις... Α, απήγες, θα βγάλει σε στέγη. Έλα! Έτσι, έχω... έχω και ένα... και ένα φακό ακόμη στο... Πού είναι η ανηφόρα! Έλα, από εκεί θα πάμε. Πού είναι ο Κώστας. Όταν ανάβει το κόκκινο φωτάκι τραβάει, έτσι. Σπαρές ακόμα... εντάξει. Ε, γιατί το πήρες το Κώστα, ναι. Όταν ανάβει το κόκκινο τραβάει. Ένα, τονίζω. Ωραία. Θα τι έγινες, τι έγινες. Βράχηκε λίγο, μωρά. Εντάξει, πήγα να τη βρεις από κάτω. Όχι τώρα, έτσι όπως είστε, παιδί μου. Άντε, άστε. Κάτσε, μην τελειώσεις μετά που γέλαγε. Έχω μέσα να παραγγείλω στα σελάδα εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ε, προχώρασε, προχώρασε, καλύπτω εγώ. Άρα κλείσατε. Είστε τραπέζι, αλλά. Θα πάρουμε καμιά τιμήτικα από σαπάνι. Πες ότι είμαστε στο καταφύγιο του Ζουλώτα. Αυτό το λες εσύ εγώ. Ναι, βρισκόμαστε στο καταφύγιο του Ζουλώτα αυτή τη στιγμή. Το υψόμετρο είναι 200. Όπου το πρωί θα συνεχίσουμε να ανέβουμε στο Μύτικα. Όπου ο Μύτικας είναι από την άλλη μεριά από εκεί. Όπως θα δούμε τώρα εδώ. Όπως θα δούμε τώρα, ναι. Δούμε τώρα και το πρωί θα αναχωρήσουμε στις 6.30 ώρα για την κορυφή.
Ο κύριος δεν έχει καθόλου μπαταρία. Μπαταρία δεν έχει καθόλου. Πού είναι ο κύριος Γαμασουάρα. Δεν έχει καθόλου μπαταρία. Δεν έχει καθόλου μπαταρία. Ναι. Αυτή λέει ότι μου τη φόρτωσε. Βάλε το κλειδί, πώς θα το βάλεις. Δεν έχει καθόλου. Τουλάχιστον στο μήκη λαμβάνε, αλλά ναι. Τον πρόεδρο, να να φαίνεις τον τέρχη στα βόρεια. Ωραία, μην μιλάς αγόρι μας, ε. Μπορεί να βάζεις σκηνές εδώ μέσα, έλα πάμε. Πολλά θέλετε να έρθεις. Έλα, από εδώ. Ξεκίνησα εγώ, σιγά σιγά. Ωχ, τι τραβάμε. Ανηφόρα που λέει εδώ μαρτυράμε. Δεν κοιτάω το φακό, είπαμε. Πόσο είμαστε εδώ στο μέτρο, Σεργιό? Εδώ είμαστε στο 2811, η ονομασία λέγεται Κακιά Σκάλα, όπου μετά από εδώ συνεχίζουμε και πάμε για το Μύρικα, που η κορυφή του Μύρικα είναι 2917. Τώρα θα κατέβουμε εδώ κάτω μέσα στο Λούκι. Βασικά είναι πιο επικίνδυνο το μέρος από την Κακιά Σκάλα. Μέχρι εδώ είμαστε πολύ σίγουροι. Και βλέπουμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη. Δεν ξέρουμε τώρα στο Μύρικα τι θα συναντήσουμε, αν θα συναντήσουμε χιόνι ή βροχή. Αργεί λίγο πιο πάνω. Ναι. Η βροχή. Κάνει πάρα πολύ γρήγορο βες. Ναι, κάνει πάρα πολύ γρήγορο. Μιλάς και σήμερα, μίτα. Άσχετο πες αργό με το σαλελάκι. Να ανάψουμε φωτιά. Να περάσω κι εγώ με το διάφορο. Διότι δεν βλεπόμαστε από την ομίχλη. Αυτά. Λοιπόν, άντε. Καλό δρόμο να έχουμε μέχρι το Μύτικα. Εντάξει, να πάμε πολύ καλά και να επιστρέψουμε πάλι καλά. Εδώ τι έγινε. Ναι, σας βλέπω, ναι. Στο Μύτικα, πρόβαση. Στο Μύτικα. Κάνει φοβερό κρύο γιατί έχει πάρα πολύ ομίχλη. Το υψόμετρο είναι 2.917 μέτρα. Τα χέρια μας έχουν παγώσει. Οι συνθήκες είναι πολύ αντίξουες και προσπαθούμε τώρα να ζαστούμε λιγάκι για να ξανακατεβούμε κάτω. Όπως είπαμε, υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη, κρύο κάνει και τι θα κάνουμε τώρα αφού έχουμε φυσκινώξει τα χέρια εδώ. Εντάξει, πάμε και στη σημαία πάνω. Ναι, το υψόμετρο εδώ στο Μύρικα είναι 2.917. Είμαστε στην κορυφή ακριβώς στην κορυφή του Ολύμπου. Στην κορυφή του Ολύμπου είναι στιγμή να βλέπουμε μας εμείς. Όπως βλέπετε, αν φέρετε μέσα, έχει πάρα πολύ ομίχλη και ούτε μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά από πολύ το κρύο. Ωραία, πάντως εδώ μέσα είναι ένα χάος. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα γιατί πέφτουμε κάτω. Οπότε καλά είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε λόγω κρύο. Κάναμε τα χέρια έτσι να σταθούμε λιγάκι. Ιούλιος μήνας 14 του μηνός. Και εδώ είμαστε 3 κάτω του μηδέν. Ναι, το κρύο είναι πάρα πολύ τσοχτερό. Πιστεύουμε τώρα στην πορεία που θα ξαναγυρίσουμε πίσω πάλι. Να έχουμε καλό δρόμο, διότι υπάρχει πάρα πολύ ομίχλη και δυσκολευόμαστε λίγο στα επικίνδυνα μέρη. Πιστεύουμε να φτάσουμε, εντάξει. Είσαι ωραίος, μεγάλη έφερες να μου λέει. Είσαι ωραίος. Είμαι πάνω στο Μύρικα. Παίρνω ένα σημείο κάτω από το Μύρικα που λέγεται Λούκι. Βασικά αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ομίχλη και πάρα πολύ αέρα. Δεν μπορούμε να κατηθούμε πάρα πολύ το πάνω, διότι έχει πολύ αέρα και πρέπει δηλαδή να φύγουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ η τρίτη μου φορά που έχουμε μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο και είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που έρχομαι και αυτή την ημέρα σήμερα η Ρώση μου πάρα πολύ χάλια. Δύο φορές που ήρθα
ήταν πάρα πολύ καλός, είχε ήλιο. Σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο και είναι χάλιο εκείνος. Λοιπόν, κατέβαινε. Ναι. Έλα, πού είχες έργα τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα σημείο λίγο επικίνδυνο, κάτω από το Μύτικα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι τα χέρια μας είναι πολύ παγωμένα, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι γύρω στο μηδέν. Θα είσαι πάντα πατημένος. Πατημένος συνέχεια την κοκκινά. Ναι, έλασαι. Πολύ ωραία. Προσοχή εδώ τώρα. Πολύ ωραία, μπράβο. Διότι υπάρχει κομμάτι επικίνδυνο. Εμείς σαλτάραμε κάτω και πέσουμε και σκοτώσουμε. Υπήρχαν και πιο επικίνδυνα σημεία που εντάξει δεν μπορούσαμε να τα παράμε λόγω καιρού. Ωραία, εντάξει. Αστέριο! Μπράβο! Πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ. Οπότε καζάνια, οπότε εδώ μέσα είναι ένα χάος. Επικρατεί πάρα πολύ ομίχλη. Δεν είναι να πάμε ούτε ένα βήμα πιο κάτω, διότι πάμε για τα καζάνια. Τώρα προσέχουμε λίγο, είναι πιο βάτο το μέρος. Πάμε λίγο πιο καλά. Κατέβαινε. Γιατί. Ναι. Ωραία. Καλά. Εντάξει ρε. Ναι. Έλα πολύ κρύο. Κρατώ την κάμερα και κρυώνω. Κοντινός τελειώτσι. Τι τα μαλλιά έτσι. Θέλει. Έλα Στέλιο, πες μου είσαι τώρα. Τώρα είμαι κάτω από το Μύτικα, είμαι σε ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει... Χρειάζεται να ρίχεις εδώ πέρα, αναρρίχεις κανονικά, διότι οι πέτρες είναι επικίνδυνες. Κάνει και πολύ κρύο. Πω, πω.